Δήμα Βδελιώδη, καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έφερες μαζί σου την Ιωάννα της Πανού, όπου και αυτή πρώτη φορά έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι, είναι από Θεσσαλονίκη. Α, είσαι από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα μπαίνω στους δρόμους, από εδώ έπαιρνα. Απλά ζεις στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους, προφανώς. Και προσωπικούς. Ωραία, μια και ξέρεις και την Αθήνα, ξέρεις και τη Θεσσαλονίκη, πες λίγα και για αυτή την παράσταση που θαυμάσαμε όλοι. Και μάλιστα παρατήρησα, δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει άλλη φορά, ότι μπορεί να άγγιζε και το 50% η συμμετοχή των ανδρών στο κοινό. Ναι, το οποίο 70 με 80 πάντα είναι γυναίκες. Ναι. Έχω κάνει όμως 4 σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη και έχω έρθει σχεδόν μόλις με τις παραστάσεις. Οπότε έχουμε και το άντρικο κοινό. Έχεις πολύ άντρικο κοινό, αυτό είναι καλό και είναι σπάνιο για το θέατρο. Μίλησε μας λιγάκι για τον επιτάφιο, Ιωάννα. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ήταν μια πρόταση της κυρίας Σοφίας Κολοκονησίου Βασιλάκου που μας είχε κάνει από το Ίδρυμα Κατακουζινού και ήταν δική της, ας πούμε, ιδέα να γίνει αυτό στο Ίδρυμα Κατακουζινού και εμείς αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε με έναν απλό τρόπο να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία του κ. Αβδελιώδη πάνω σε μια ιδέα που είχα να προτείνω τη μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου και νομίζω τα αποτελέσματα ξεπεράσαν τις δικές μου τουλάχιστον προσδοκίες, σίγουρα. Μου κάνει εντύπωση που λες απλό λόγο, ενώ ξέρουμε όλοι, και το είπε και λίγο πριν στον κόσμο, στην παρουσίαση της δουλειάς αυτής, ότι δεν είναι τόσο απλός ο λόγος, απλά φαίνεται σε εμάς που τον ακούμε απλός ο λόγος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ακόμα και του αθλητισμού. Να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται εύκολα και ανάλαφρα. Ναι. Και μέχρι το τέλος να υπάρχει τόσο υψηλή ενέργεια που άλλος να μην ξέρει ότι θα τελειώσει. Αυτό είναι. Δήμο, για πες και εσύ για την δουλειά σου αυτή που προστίθεται πάνω στις υπόλοιπες όλες δουλειές και οι θαυμαστές σου βέβαια χαίρονται ιδιαίτερως που έρχεσαι και εδώ. Και εγώ χαίρομαι γιατί το σημαντικότερο με αυτόν τον τρόπο που δουλεύω είναι ότι προσφέρει χαρά και σε μένα τον ίδιο και στους ηθοποιούς μου αλλά και στο κοινό μετά. Δηλαδή όλη αυτή την ευτυχία που ζούμε στην πρόβα, γιατί δεν έχουμε ψυχαναγκασμούς, δεν έχουμε κάνει αυτό, κάνει το άλλο ή παίζουμε την άποψή σου. Δεν έχει ούτε διάλογο, τίποτα. Είναι μόνο η διδασκαλία μουσικών όρων στην πραγματικότητα. Νότα, ρυθμός. Οπότε γίνεται πάρα πολύ ευχάριστα. Και έτσι εκτινάσσεται και το ταλέντο των ηθοποιών. Ανέφερες χαρακτηριστικά το Μαραναθά που ήταν. Όχι μόνο το Μαραναθά, όλες οι παραστάσεις που έχω κάνει. Ναι, το είπες όμως, γιατί εκεί πέρα υπήρχε η διαφορά το ότι Καλόγερος ήταν μια γυναίκα η οποία παίζει 19 ρόλους. Και σε 2,5 ώρες παράσταση. Ακριβώς, ναι. Την οποία την είδα 2 φορές παρεμπιπτόντως, γιατί ήθελα να χωνέψω περισσότερο ξανά αυτά που άκουσα την πρώτη φορά. Είναι μια παράσταση, το λέω από τώρα να ξέρεις, όποτε θα έρθει. Αυτοί που το είδαν 2 και 3 φορές θα ξανάρθουν. Στην Ελλάδα έχει φάνη και θέλουν να το ξαναδούν όλοι. Άνα, μπράβο. Το ίδιο ακριβώς πιστεύω θα συμβεί και με την Ιωάννα. Φυσικά. Και μακάρι να συμβεί, έχει γιατί συμβεί έχει συμβεί ήδη. Συμβεί όπου, δηλαδή και το κοινό στην Αθήνα, που όπως στην Αθήνα μερικοί γονείς φέρνουν και παιδιά δημοτικού σχολείου. Και μάλιστα στην προηγούμενη παράσταση ρώτησα εγώ, μόλις τέλειωσε η παράσταση, ρώτησα τα παιδιά πώς φάνηκε. Γιατί τα παιδιά καθόταν δίπλα μου και είχαν μείνει ακίνητα. Δηλαδή, όταν λέμε ακίνητα, ακίνητα. Και τους λέω πώς φάνηκε. Και ήταν ακόμα οι μορφές τους. Είχε αυτό το συνεπαρμό δηλαδή από αυτό. Τόσο πολύ τους ενδιαφέρει τα παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε φτάσει το κείμενο τώρα, η Ιωάννα, σε μια τελειότητα. Εγώ είμαι δηλαδή απόλυτα ευχαριστημένη. Χαίρομαι που μας το έφερες αυτή την τελειότητα εδώ. Ναι, ναι. Πόσο καιρό θα μείνετε? Αύριο είναι η τελευταία παράσταση. 2 μέρες δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή. Θα παίξουμε στη Βέρεια την Τρίτη. Θα ξανάρθετε? Το επιδιώκουμε. Δεν ξέρω αν θα μας δοθεί ευκαιρία, αλλά το θέλουμε. Και το θέατρο το θέλει και εμείς το θέλουμε. Ναι, γιατί το θέατρο είναι περιορισμένο θέσεων, ναι. Οπότε 2 παραστάσεις. Έχει προγραμματίσει, αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Εμείς φυσικά το θέλουμε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μακάρι να έρθετε ξανά. Όσοι προλάβουν να το δούνε αύριο. Και ταυτόχρονα εγώ να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα που βρήκες την Ιωάννα με αυτό την εκπληκτική φωνή που μιλούσε τόσο καθαρά. Θα μου πεις, εντάξει, η εκπαίδευση έχει να κάνει με το όλο θέμα. Οπότε, συγχαρητήρια στην υπέροχη αυτή σας ακόμη μια φορά εργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε σένα συγχαρητήρια για την απόδοση. Φυσικά.
Φυσικά. Εκείνη τώρα είναι. Δηλαδή εκείνη πρέπει να. Όσο πιο πολύ εκείνη παίρνει συγχαρητήρια, τόσο πιο πολύ χαίρομαι εγώ. Ακριβώς. Γιατί εκείνη έχει υλοποιήσει αυτό που εγώ σκέφτηκα. Έτσι ακριβώς είναι. Πάντα έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Βιλόρη. Να είσαι καλά.